οποίος ανεβαίνει κατά μέτωπο είναι ο Γίδαρος. Είναι κοντά το Βερνάρδος. Αποφεύγει το εμπόδιο του αντιπάλου, του περνάει την μπάλα κάθετα για τον Τσελέπη. Πίσω πήγε να τσιμπήσει την μπάλα στην κίνηση που έκανε βέβαια κοντά του και ο Βαλαμουλάκης. Θα πάρει το σου στην κίνηση, πέφτει στη γωνιά του ο Πουλίτσης. Εδώ το γέμισμα από τον Βασιλιάδη πιο αριστερά για τον σπρίντερ ο οποίος γυρνάει την κούρσα. Δεν είναι άλλος από τον Βαμουλάκη, είναι κοντά του. Ένας ακόμη ο οποίος γίνεται αποδέκτης είναι ο Βερνάρδος. Περνάει όποιο βρει μπροστά του, Βερνάρδος! Πέφτει στη γωνιά του ο Πουλίτσης. Κόρνερ. Είναι αυτό που λέμε ότι όποιος κατεβάζει την μπάλα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία πρώτος. Σίγουρα έχει το πάνω χέρι στις κινήσεις, πρέπει να πατήσει περιοχή να εκτελέσει. Σχετικά σε καλό σημείο. Από αυτό το σημείο είναι ώρα πιθανά με μια γλυκιά σέντρα. Όποιος πεταχτεί στην πορεία της μπάλας έχει μοναδικό πλεονέκτημα. Εδώ η μπάλα σκάει στα αριστερά βέβαια και μπορεί και πάλι να γεμίσει στον άξονα. Πρέπει να πάρει το σωστό στην κίνηση out. Ανέφερα λοιπόν ότι η καρδία έχει πλήρως προσδιορισμένο για να ρισκάρει. Έχει τον Βαμουλάκη στην κορυφή, το Μάνιο να κλείσει πιο πίσω. Το Βερνάρδο σε ρόλο κρυφού παραντέρα, το σωστό στην κίνηση out. Μπάλα περνάει στον άξονα από την πρώτη κεφαλιά από τον επιθετικό, το σωστό στην κίνηση. Μπάλα καταλήγει out. Και θα πάρει το κοντρόλ με τη μία. Θα πετάξει την μπάλα τη άμυνα, αποβελείται και πετάγεται βέβαια στην κορυφή τη επίθεση. Είναι ο Ξανθόπουλος. Από τα αριστερά του έχει τον Πρεσάρι μόνο ένα. Γυρίζει με τη μία στον άξονα, ευκαιρία για κάποιο σουτ. Άθελά του βέβαια θα γυρίσει σε αντίπαλο. Είναι κόρνερ. Επαναφορά με τη μία κεφαλιά πάσα από τον Μάνιο. Θέλει στίγμα κοντά του και μετά κάνει όλα μόνο του και αποφεύγει. Τώρα τον αντίπαλο το μακρύ. Πετάει την μπάλα στην πλάτη τη άμυνα. Μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει. Πάω Κωνσταντίνου που θα είναι περιοχή. Τίποτα ζουτάρι. Η μπάλα στα χέρια του Βασιλιάδη. Την παλό του θέλει να μη σφίλε στη βάση, ένας ακόμη παλαβερνή ύψος. Το κοντρόλ εδώ με τη μία από τον Βασιλιάδη, τον Τάσο, την εργασία των δύο με τον Μάνιο. Τελευταίος πατάει περιοχή, έτοιμος να κάνει την παλιά λυσέντρα στον άξονα, να πρέπει να πάρει το ζούτ κάποιος. Ωστόμα έχει τον πρωτόλογο. Τα βάζει με την τύχη της εδώ η καρδία. Έχει περάσει την οικογένεια, η μπάλα περνάει και κεφαλιά πάσα στον άξονα εδώ ευκαιρία για κάποιο σουτ τη τάση που στιγμή θα βγει. Θα γεμίσει όπως όμως μεγάλη ευκαιρία που αυγεί στον κίνηση θα πει γκολ! 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 Για τον Ποσειδώνα! Μπάλα σας! Ο Βασιλάκης ο μπάλα σας! Και είναι η μοναδική ευκαιρία για κάποια κεφαλιά βέβαια στην περιοχή. Η μπάλα απλώνεται στα χέρια του Πουλίτσι. Διακρίνω μακριμάλι, πρέπει να είναι πάνω στην πόλη Βελισάρη. Θα εκτελέσει, προφανώς υπάρχει επανάληψη. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Εκτελεί η μπάλα, στέλνει out βέβαια. Δύο ανεβαίνει κατά μέτωπο ο Μαυρής. Ο Κίδαρος πετάει την μπάλα και τη επίθεση εδώ Βελισάρη. Ήρθε να πάρει το σουτ. Η στάση που το κάνει με το αριστερό. Πολύ καλό σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Βουλίτσι. Βελισάρη, ο οποίος γυρίζει με τη μία στα αριστερά του, στα δεξιά του. Είναι η κίνηση που κάνει ο Κόφτης πάνω από τα δεξιά με τον Δημητρακόπουλο.
Περνάει την μπάλα χαμηλά, μεγάλη ευκαιρία που πάει να βγει. Βίνει ο Βερνάρδο, ο οποίο θα σώσει την παρτίδα, γυρίσει στον άξονα και βαλιά. Πάει στον άξονα, περνάει να φύγει το σούτ από τον Βελισάρη, ο οποίο στέλνει στον 7ο ουρανό την καρδία. Γκολ στην έκδοση του παιχνιδιού. Δεν έχει τελειωμό, βέβαια, αυτό το παιχνίδι. Ένα κουβάρι, καρδιώτε. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Το παιχνίδι οδηγείται σε παράταση. Φυσικά το 1-0 του Μπαλασά δεν στάθηκε ικανό για τον Ποστούνα Μηχανιώνα να κερδίσει εντυπώσεις. Γιου διακοπή λοιπόν και τα λέμε σε λίγο. Η μπάλα περνάει στον άξονα, μεγάλη ευκαιρία ο Πάι να βγει και πάλι στην κεφαλιά ο Στόμερ έχει τον πρωτολόγο. Θα πάρει το σουτ στην κίνηση, φοβερό σουτ, πράγματι. Η μπάλα καταλήγει μόλις out. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται εδώ για τον Δημητριακόπουλο. Θα γυρίσει και πάλι στον δεύτερο. Θα σερβίρει στον άξονα, πρέπει να πιάσει το σουτ κάποιο. Και δύο υπέρ στον τυχός. Αυτό το σημείο μπορεί να φύγει απευθείας ακόμη, θα φύγει σέντρα στον άξονα από μακρινό Στόμπερ. Αποκλείται για τα καλά η άμυνα, υποφελείται και πάλι για ένα δυναμικό σουτ! Γκολ! Βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Κάνει και κολοτούμπες και τα είδε όλα. Πρέπει να είναι ο Νικολόπουλος ή ο Μάνιος. Ποιος είναι από τους δύο, δεν μπορώ να διακρίνω. Όπως θέλει και όπως θα ήθελε βέβαια να πάρει και το σουτ, οι κόντρες αποφελείται και πάλι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Δούκας υπάρχει, υπεραφή, υπάρχει τι. Κάρτα για θέατρο. Κάρτα για θέατρο στο Δούκα. Πασαριστά λοιπόν η εκτέλεση. Θα το πάει για γέμισμα. Μεγάλη παλιά σε μια της άμυνας που θα πάρει και βαλιά. Η μπάλα παραμένει που στα πόδια του δυτικού θα τη στείλει out. Καρπούς εδώ με τον Μάνιο να πατάει την μπάλα στα αριστερά του για τον Ξανθόπουλο. Έτοιμος να πατήσει περιοχή, να σε βρει ιδανικά στον άξονα, πρέπει να πει, να μην κάνει στην πορεία του για να πιάσει το σουτ και είναι ο Μάνιος ο οποίος κάνει το 1-3. Ένα τρία, η μπάλα πέρασε παράλληλα, ο Μάνιος ήταν εκείνος ο οποίος την έπιασε. Δεις εντυπώσεις. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι εδώ στο παιχνίδι εδώ από τον Ξανθόπουλο. Η μπάλα περνάει για τον προθυμένο. Έτοιμο να πάρει το σουτ στην κίνηση. Πέφτει στη γωνιά του ο Πουλίτσης. Το δουλάκι. Το οποίο θα σημάνει ευθύς αμέσως η καρδία στην επόμενη φάση στα ημιτελικά. Φάνηκε λοιπόν ότι έχει το ψυχικό σθένος να το παλέψει να γυρίσει το ματς από μια κατάσταση θρίλερ. Από το 1-0 του 60 με τον Μπαλασά, 1-1 με τον Βελισάρη, 1-2 με τον Μάνιο, 1-3 με τον ίδιο παίχτη. Ήταν ο Μιχάλης Κόμης στην διαδρομή του αγώνα για ένα γεμάτο 120 λεπτό. Εδώ από το πιο αθλητικό site της Θεσσαλονίκης της Ελλάδος, sinsport.gr. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα.